984. Τα νέα όταν συμβαίνουν. Κυρίες και κύριοι, καλώς σας μεσημέρι. Ξεκινάει η ενημέρωσή σας από τον 984. Ανησυχία, πίεση και διαφωνίες στην επιστημονική κοινότητα αλλά και στην κυβέρνηση εξαιτίας της απότομης αύξησης των κρουσμάτων κορονοϊού. Έκτακτη σύσκεψη σήμερα στο Μέγαρο Μαξίμου μεταξύ των Γιώργου Γεραπετρίτη, Άκη Σκέρτσου από την πλευρά της κυβέρνησης, Περιφερειαρχών και του Προέδρου της ΣΚΕΔΕ. Το πρόβλημα είναι οξύτερο στη Βόρειο Ελλάδα, που υπολείπεται κατά πολύ στα ποσοστά εμβολιασμού και οι μονάδες εντατικής θεραπείας ασφικτιούν, με την πλειονότητα των νοσηλευόμενων να είναι ανεμβολίαστοι. Η συνύπαρξη της γρίπης με τον κορονοϊό θα κάνει ακόμα πιο δύσκολη υγειονομικά τη χειμερινή περίοδο, δήλωσε ο Γιάννης Οικονόμου, προσθέτοντας: «Έχουμε ξεκαθαρίσει σε όλους τους τόνους ότι με τον COVID δεν έχουμε τελειώσει ακόμα. Όσο υπάρχουν ανεμβολιαστοί, ο ιός βρίσκει πρόσφορο πεδίο εξάπλωσης». Ο διευθυντής ΜΕΘ στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου, Νίκος Καπραβέλους, δηλώνει πως οι κλίνες καλύφθηκαν και από σήμερα θα συμβάλλουν και τα μικρά νοσοκομεία με τη διάθεση περίπου 200 κλινών. Η πρόεδρος της ΕΙΝΑΠ, Ματίνα Παγώνη, μιλάει για μεταφορές ασθενών με κορονοϊό από την επαρχία στην Αθήνα και προτείνει αυστηρούς ελέγχους εκ νέου. Όχι της ιδίας σε lockdown με 60% εμβολιασμένους, που φτάνει στο 70% μαζί με όλους όσους έχουν νοσήσει. Την αντίθεσή του με την αποστολή SMS σε ανεμβολίαστους εξέφρασε ο καθηγητής πολιτικής υγείας Ηλίας Μόσχελος. Μέσα στην εβδομάδα η απόφαση για τα SMS τους ανεμβολίαστους. Έρχονται και 2.000 δόσεις μονοκλονικών, δήλωσε η αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας Μίνα Γκάγκα, τις οποίες προσπαθούμε, όπως είπε, να έχουμε ως τις 11 του Νοέμβρη. Τα κριτήρια για τα μονοκλονικά τα εξετάζει η Επιτροπή Λοιμόξεων, επισημένοντας ωστόσο ότι σε όλες τις χώρες τα φάρμακα αυτά δίνονται σε άτομα με προτεραιότητα, τους ανοσοκατασταλτεμένους. Λασίθη και Ηράκλειο παρουσιάζουν τα υψηλότερα ποσοστά εμβολιασμού. Συνολικά στο νησί ανέρχονται σε 768.652. Στο Ηράκλειο έχουν γίνει 361.427 εμβολιασμοί. Στην Περιφερειακή Ενότητα περισσότεροι από 205.000, το Ρέθυμνο περισσότεροι από 98.000, στην Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου 103.185 εμβολιασμοί. 83 τα κρούσματα χθες κορονοϊού στην Κρήτη, 44 στο Ηράκλειο, 17 στο Ρέθυμνο, 16 στα Χανιά και 6 στο Λασίθι. Θα συνεχίσουμε να υπαγρυπνούμε και να παρεμβαίνουμε προσαρμοσμένα ανά περίπτωση, διαμηνύει ο Υπουργός Επικρατείας. Από σήμερα 1η Νοεμβρίου έως και το Σάββατο 6 του μήνα, οι μαθητές επίσης όλων των βαθμίδων θα προμηθεύονται μια συσκευασία των 5 δωρεάν αυτοδιαγνωστικών τεστ από τα φαρμακεία, προκειμένου να καλύψουν τις ανάγκες ελέγχου των ημερών από 5 έως 12 του Νοέμβρη. Επίσης, η δήλωση και το αποτέλεσμα για τις δημόσιες σχολές θα δηλώνεται στη νέα πλατφόρμα edupass.gov.gr, από την οποία θα εκδίδεται και η σχολική κάρτα για COVID-19. Αυξάνονται τα κονδύλια για την ενίσχυση των νοσοκομείων μετά από το αίτημα της διοίκησης της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης, το οποίο ανταποκρίθηκε άμεσα το Υπουργείο Υγείας, όπως σημειώνει σε ανακοίνωσή της. Η αύξηση στη φαρμακευτική δαπάνη ενέρχεται στα 14.300.000 ευρώ και για τις λοιπές δαπάνες πλην φαρμάκου στα 8.117.600 ευρώ. Μήνυμα αισιοδοξίας της Προέδρου της Δημοκρατίας από τις πληγωμένες περιοχές του Ηρακλείου προς τους σεισμοπαθείς. Ελπίδα και υπομονή συνέστησε, δηλώνοντας βέβαιη για την αρρωγή της πολιτείας και την γρήγορη επιστροφή στα σπίτια και τη ζωή τους, χωρίς τέλος η μετασεισμική ακολουθία που ανησυχεί τον κόσμο. Κοινοβουλευτική παρέμβαση για τη δημιουργία τομέα αποκατάστασης επιπτώσεων φυσικών καταστροφών στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου από 29 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, καταθέτοντας σχετική ερώτηση προς τον Υπουργό Υποδομών Μεταφορών με πρωτοβουλία του βουλευτή Ηρακλείου Σοκράτη Βαρδάκη. Συγκριτική καταγραφή της παθολογίας του Ιερού Ναού του Αγίου Μηνά πριν και μετά τους πρόσφατους μεγάλους σεισμούς θα πραγματοποιηθεί στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, όπως ομότιμος καθηγητής του Εργαστηρίου Στατικής και Αντισεισμικών Ερευνών Βλάσης Κουμούσης ενημέρωσε την Περιφέρεια, η οποία χρηματοδοτεί τη σύμβαση για την περαιτέρω στατική ενίσχυση του Αγίου Μηνά.
Το έμβλημα αναπνιστικό μετάλλιο που απεικονίσε τον Ελευθέριο Βενιζέλο απένιμε ο Περιφερειάρχης Κρήτης στην Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας. Έως και το Μάρτιο θα διαρκέσει η έκθεση που άνοιξε τις πύλες της στη Δημοτική Πινακοθήκη Χανίων με τον τίτλο «Η Ελλάδα μετά την Επανάσταση, καλλιτεχνική θησαυρή από την Συλλογή Κρασάκη», που διοργανώνεται από το Δήμο Χανίων και τελεί υπό την αιγίδα της Πρόεδρου της Δημοκρατίας, η οποία πραγματοποίησε και τα εγγένειά της. Με απόφαση του Περιφερειάρχη εντάσσεται στο Περιφερειακό Πρόγραμμα Κρήτης το έργο της ολοκλήρωσης μελετών του δρόμου κόμβος από Μαρμά, Καμάρες, Όρια, Νομού. Αντικείμενο του έργου η ολοκλήρωση των απαραίτητων μελετών για την κατασκευή του δρόμου, του κλάδου σύνδεσης με Γέργερη και του κλάδου σύνδεσης με Νιβρητό. Νέα δεδομένα από σήμερα Δευτέρα 1η Νοεμβρίου στο λιμάνι του Ηρακλείου, στο πλαίσιο εφαρμογής κοινοτικής οδηγίας, καθώς οι επιβάτες θα περνούν μέσα από μαγνητικές πύλες και με μηχανικά μέσα, θα γίνεται σάρωση των αποσκευών τους στο εσωτερικό του επιβατικού σταθμού. Συνεχίζονται από τη ΔΕΙΑΗ μέχρι τις 5 Νοεμβρίου οι εργασίες εσκαφής για την τοποθέτηση κεντρικού ακουγού ίδρυυσης στην οδό Θαλή, περιοχή Φορτέτσας. Επίσης θα γίνονται εργασίες για την αποκατάσταση τομών στην οδό Θεοδοσίου Διακόνου και συνεχίζεται, όπως ανακοίνωσε η επιχείρηση, ο καθαρισμός των σχαρών στην πόλη του Ηρακλείου. 24ωρη απεργία των οικοδόμων στις 4 του Νοέμβρη, οικονομικά και θεσμικά τα αιτήματά τους. Εβδομάδα κινητοποιήσεων η τρέχουσα για τους κτηνοτρόφους σε Ρέθυμνο και Χανιά, στα 3 μοναστήρια στο Ρέθυμνο σήμερα η συγκέντρωσή τους, στα Χανιά την 5η 4 Νοεμβρίου, σήμερα αναμένεται να μεταβούν και στο Δασαρχείο Ρεθύμνου, όπου θα κάνουν επαόριστον κατάληψη για τους δασικούς χάρτες. Έως στις 8 Νοεμβρίου θα συνεχιστούν οι εγγραφές για το διδακτικό έτος 2021-2022 στα Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης του Έλγο Δήμητρα. Στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου, με το νέο καθεστώς, θα λειτουργήσει στη Μεσαρά το ΔΙΕΚ Τεχνικού Θερμοκηπίων και Καλλιεργειών Υποκάλυψη, δίνοντας τους αποφύτους το δίπλωμα επαγγελματία που εξελίσσεται σε ένα κλάδο που ήδη ανθεί στη χώρα. 5 μέτρα και 2 θεσμικές πρωτοβουλίες ανακοίνωσε για την ελληνική αστυνομία ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Τάκης Θεοδωρικάκος. Μεταξύ αυτών, άμεσος εφοδιασμός με κάμερες του συνόλου των αστυνομικών της ομάδας Δίας, της ΣΟΠ και των ΜΑΤ και των περιπολικών της ελληνικής αστυνομίας, εξάντληση κάθε νομικής δυνατότητας ώστε η σχετική προμήθεια από την Ελλάς να πραγματοποιηθεί μέσα στο 2022. Πέραν των 5 πρωτοβουλειών, σε θεσμικό επίπεδο προωθείται για τους επόμενους μήνες το νομοσχέδιο για την αναβάθμιση της αστυνομικής ακαδημίας και της παρεχόμενης εκπαίδευσης στο σύνολο των αστυνομικών της χώρας. Αύριο αναμένεται να απολογηθεί ο 54χρονος που σκότωσε την πρώην σύζυγό του στη θέση Περιστερά στη Ιεράπετρα στην Παρασκευή. Συνελήφθησαν 6 αλλοδαποί για πλαστογραφία πιστοποιητικών στο αεροδρόμιο Ηρακλείου. Τρίτη η Ελλάδα στην Ευρώπη και πρώτη η Κρήτη στην Ελλάδα, όπως και τα νησιά του Αιγαίου στην Ελλάδα, στην παχυσαρκία των παιδιών. Με την Ελλάδα να παραμένει στις τελευταίες θέσεις της Ευρώπης, ετοιμάται και φέτος η Πανελλήνια ημέρα δωρητών οργάνων σώματος, 1η Νοεμβρίου, ημέρα των Αγίων Αναργύρων. Σήμερα Δευτέρα αναμένεται θα γίνει ό,τι θα γίνει φωταγώγηση της περιφέρειας Κρήτης για την πρόληψη του καρκίνου του μαστού με κεντρικό μήνυμα «Είναι στο χέρι σου». Αλλάζει το σύστημα των εκπτώσεων όπως και το άνοιγμα των καταστημάτων τις Κυριακές. Το ποτέ την Κυριακή αποφάσισε να ακολουθήσει η Περιφερειακή Διοίκηση Κρήτης όσον αφορά στο άνοιγμα των καταστημάτων, ενώ στα πρόστιμα για τους παραβάτες φαίνεται ότι θα είναι ιδιαίτερα τσουχτερά. Υποχρεωτικά για όλους επιχειρήσεις, ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους είναι από σήμερα 1η Νοεμβρίου τα ηλεκτρονικά βιβλία. Την εφαρμογή του τμηματικού ωραρίου για την χειμερινή περίοδο από την 1η του Νοέμβρη επαναλαμβάνει ο ΔΔΕ. Το νυχτερινό τιμολόγιο είναι διπλής χρέωσης. Εντός του 22 αναμένεται μία ακόμα αύξηση στον κατώτατο μισθό, όπως προανήγγειλε ο Υπουργός Εργασίας Κωστής Χατζηδάκης. Τους στόχους αλλά και τις προτάσεις της ελληνικής κυβέρνησης για την κλιματική αλλαγή παραθέτει σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην ιδιαίτερα κρίσιμη διάσκεψη του ΟΗΕ για το κλίμα. Καταπέλτει σήμερα ο Ναύαρχος εν αποστρατεία και επίτιμος αρχηγός ΓΕΝ Κωνσταντίνος Χριστίδης, μιλώντας τον 984, δηλώνοντας ανήσυχος για τον θαλάσσιο Ατήλα και την επιχείρηση άλωσης της ΑΟΣ, που όπως είπε στηρίζεται σε μια κατανόητη αφέλεια του ελληνικού πολιτικού συστήματος, που επιμένει χωρίς εθνική στρατηγική να θεωρεί ότι οι αμυντικές συμφωνίες από μόνες τους μας καλύπτουν. Η ελληνική πολιτική
ελίτ να απαιτήσει τις γερμανικές επανορθώσεις, διαμηνύει επίσης μέσω του 1984 ο αντιπρόεδρος του Εθνικού Συμβουλίου για τις Γερμανικές Οφειλές, ο κύριος Δημήτρης Αλευρομάγερος. Είναι ανεξήγητο όσο φοβικά και ενδοτικά και αν λειτουργούν απέναντι στην συμπαραστάτη της Ελλάδας Μέρκελ, τα χρόνια των μνημονίων να μην θέτουν καν ως θέμα αυτό που ομόφωνα η Βουλή αναγνώρισε το 2019 για τις γερμανικές επανορθώσεις από την καταστροφή, είπε ενδεικτικά. Την ανησυχία των Ηνωμένων Πολιτειών για το ρωσικό πυραυλικό σύστημα S-400 επανέλαβε ο Τζο Μπάιντεν προς το Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν κατά την συνάντησή του στη Ρώμη. Η ναυαρχίδα του έκτου στόλου του Αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού ξεκίνησε τη διέλευσή του προς τη Μαύρη Θάλασσα προκειμένου να συνδράμει σε επιχειρήσεις με τους συμμάχους και εταίρους του στο ΝΑΤΟ, όπως αναφέρει σε ανάρτησή του το Πολεμικό Ναυτικό των Ηνωμένων Πολιτειών στο Twitter. Παραιτήθηκε ο Ζόραν Σάιφ από πρωθυπουργός. Έχασε με μεγάλη διαφορά τόσο στο Δήμο των Σκοπίων όσο και σε όλους τους άλλους μεγάλους δήμους της χώρας όπου στήθηκαν κάλπες. 984. Νέα και σπορτς. Στην ώρα τους. Μετά την αναβολή του Σαββάτου, σήμερα λίγο μετά τις 12, πραγματοποιήθηκε εκ νέου η κλήρωση της Super League 2 μετά και την είσοδο Ζακίνθου και Καβάλας στο πρωτάθλημα. Αναλυτικά, το πρόγραμμα για την πρώτη αγωνιστική είχε ως εξής: Καλυθέα Ζακίνθος, Γάλεο Χανιά, Ηρόδοτος Διαγόρας, Λεβαδιακός Αστέρας Βλαχιώτη, Ρόδος Εργοτέλης, Επισκοπή, ΑΕ, Καραϊσκάκης και Φυσιά, Πανεθηναϊκός Β, ΑΕΚ Β, Καλαμάτα. Ρεπό έχει ο Όφη Ιεράπετρας. 84. Ο καιρός. Νεφελώδης ο καιρός, άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις στα 4 με 6 μποφόρου σήμερα έως τους 22 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η ενημέρωσή σας. Στο στούντιο Αγγέλα Δουλγεράκη και Παντελής Μπότσης. Καλό μεσημέρι.